Θα πρέπει να κάνουν και κάποια πρόβα, βέβαια, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ξέρει τα λόγια, αλλά πρέπει να κάνουν ένα πέρασμα, αυτό που λέμε στη γλώσσα του θεάτρου, όλοι μαζί. Φαντάσου λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είναι ακόμα νοπό, δηλαδή χθες ο άνθρωπος κυδεύτηκε, θα πρέπει αυτή τη βδομάδα να κάνουν πρόβες για να ανεβάζουν μια παράσταση την ερχόμενη Πέμπτη. Εγώ έχω μείνει στο πρώτο μέρος, που είναι το κείμενο της συντρόφου. Ναι, ναι, ναι. Και λέω χαρά στο κουράγιο της. Του πατέρα της συντρόφου. Και έγραψε και. Και την ίδια, ναι, η Διονυσία και μετά ο πατέρας. Για τη Διονυσία μιλάω. Ο πατέρας είναι ένας πατέρας και η κόρη του αυτό. Υπάρχει μια απόσταση. Εκεί δεν υπάρχει απόσταση. Χαρά στο κουράγιο της. Πώς καταφέρνει και αρθρώνει η λέξη. Μπράβο της. Μπράβο της, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να σε πάρει και να έχουμε διπλό θάνατο επί της ουσίας. Δηλαδή να μην. Οι μανάδες δεν έχουν συνέλθει στη ζωή όταν χάνουν. Βέβαια. Εννοείται. Μανάδες δεν έχουν συνέλθει. Μα δεν ξεπερνιέται. Έχω θεία που έχασε την κόρη της και δεν συνήλθε. Δεν ξεπερνιέται ποτέ. Δεν συνήλθε. Ήταν μια τρελή του φεγγαριού. Ναι, ναι. Θέλω να πω και στον σύντροφο, επειδή έχω χάσει σύντροφό μου σε νεαρή ηλικία, την Εύη, παιδιά, είναι άνω ποταμών, είσαι εκτός πραγματικότητας. Είναι. Έχει πάθει κανείς πίεση 25 που είναι έξω από τον εαυτό του. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Δεν συνειδητοποιεί ο εγκέφαλος όταν είναι έτσι απότομο. Κουράγιο και δύναμη. Κουράγιο και δύναμη αυτό. Πραγματικά. Στην οικογένεια.